Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Και
первых помяни, Господи, блаженнейшего Хризостома, архиепископа Финского и всея Эллады, Его же даруй святым Твоим церквам, в мире целый, честно, здраво, долгоденствующа, право правяща, слово Твое истины. Και ον εγκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Единими усты и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Κέσπε πελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτ και έτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα δες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησόμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εις
Уподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Патри мон, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλήτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κοινή πάση και το πνεύματι του. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνω. Ότι όταν προσεγγίζουν εις το μνημείο αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι αποκετύλιστε ο λίθος. Και ήκουσαν τότε τα χαρμόσυνα ρήματα του Αγγέλου, η γέρθη. Ούκαι στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Δίδαγμα τούτο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εξαίρετον και διημάς. Το να τολμώμεν πάντοτε, να προχωρούμε πάντοτε εκεί όπου το καθήκον μας καλεί. Και αν προς στιγμήν δυσκολίε μας φαίνονται μεγάλε και ανυπέρβλητοι, εμείς με σύμμαχον την ακαταγόνιστον δύναμην του Κυρίου θα φέρομεν εις πέρας το έργο μας και την αποστολή μας. Ας το είδομε αυτό εμπρότης εις τας μυροφόρους γυναίκας. Είναι η τρίτη ημέρα από τότε όπου ο Κύριος παρέδωκε το πνεύμα επί του Σταυρού. Είχαν ήδη με τα μάτια τον Ιωσήφ και τον Νικόδημον εμυροφόροι γυναίκες να καταβιβάζουν από τον Σταυρόν το νεκρόν σώμα του Θεανθρώπου, και αφού το ήλυψαν με τα μοίρα που έφεραν και το ετύλιξαν εις την συνδόνα την καθαράν, είδαν να το αποθέτουν εις το κενόν μνημείον, εις το νέον μνημείον του Ιωσήφ, εις το οποίον κανείς έως τότε δεν είχε ταφεί. Είδαν όμως και κάτι άλλο. Είδαν τον μέγαν λίθον, τον οποίον οι δύο εκείνοι άνδρες προσεκύλησαν και με τον οποίον απέκλεισαν την θύραν του μνημείου. Και τώρα, όπου παρήλθε πλέον το Σάββατον, το Πάσχα δηλαδή των Ιουδαίων, και η ευγνωμοσύνη των μυροφόρων γυναικών φέρει τα βήματά των προς τον τάφον του διδασκάλου για να αλείψουν το νεκρόν σώμα όπως εφαντάζοντο με μοίρα και με δάκρυα, τώρα διαπορούν και διερωτώνται τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Αλλά για να προχωρούν με σταθερότητα και για να μην υπολογίζουν τας δυσκολίας τας οποίας σύμφωνα με τας ανθρωπίνας σκέψεις και υπολογισμούς θα αντιμετώπιζαν, γι' αυτόν τον λόγον ακούουν από το στόμα του Αγγέλου την χαρμόσυνον φωγήν.
ή και έρθει, ουκέστην όδε. Και βλέπουν με το λίγον